Κύριε Χρύσα, βρισκόμαστε εδώ στον παιδικό σταθμό Πηλίου, στην καθημερινότητα των παιδιών. Θα είναι και σε λιγάκι μαζί μας ο Πάτερ Κωνσταντίνος, να μάθουμε πράγματα τα οποία κάνουμε συνήθως την Κυριακή των Βαΐων. Έτσι είναι όπως τα λέτε, η καθημερινότητά μας. Τα παιδιά όλη αυτή την εβδομάδα, όπως καταλαβαίνετε, μιλούν για τις Άγιες αυτές μέρες, τι γίνεται κάθε μέρα από τη βίβλο. Και έτσι επιλέξαμε την Κυριακή των Βαΐων, για να δουν πώς φτιάχνεται ο Σταυρός που θα μας δώσει ο Πάτερ την Κυριακή που θα πάμε στην Εκκλησία. Όλες οι δασκάλες έχουν δουλέψει στα τμήματα με εικόνες, με αναφορές, αλλά θέλουμε όσο πιο πολλές εικόνες να τους δίνουμε και ερεθίσματα. Γι' αυτό σήμερα κάνουμε αυτό, θα γίνει στην αυλή μας, περιμένουμε τον Πάτερ μας. Νομίζω θα το χαρούνε τα παιδιά. Όλες αυτές τις μέρες και οι δασκάλες έχουν προετοιμαστεί, ούτως ώστε νομίζω ότι τα παιδιά με το κλείσιμο του σχολείου από Μεγάλη Δευτέρα να είναι και εκείνα έτοιμα για το Πάσχα. Βέβαια, έτσι. Και με γνώσεις, με συναισθήματα και με αγάπη. Κυρία Χατζηθωμά, και εσείς εδώ στον παιδικό σταθμό Πηλίου, στο πλαίσιο αυτής της δράσης, αν και είναι η καθημερινότητα των παιδιών, μια όμορφη πρωτοβουλία για να μαθαίνουν τα παιδιά ακόμα καλύτερα και τα ήχη και τα έθιμα του Πάσχα. Ναι, ναι, καλημέρα σας και από μένα. Πάντα δέχομαι τις προσκλήσεις της Χρύσας εδώ, της υπεύθυνης του προσωπικού του σταθμού, που δεν χρειάζεται να βρουν μια αφορμή για να κάνουν μια γιορτή. Έτσι, πάντα, καθημερινά, κάνουν πολύ ωραίες δράσεις βιωματικές για τα παιδιά, έτσι για να μπορέσουν να το καταλάβουν και να το μάθουν και καλύτερα, γιατί είναι πολύ μικρές ηλικίες, οπότε είναι πολύ δύσκολο τα παιδιά να καταλάβουν κάποια πράγματα. Σε την πολύ ωραία αυλή, την ανακαινισμένη αυλή, θα δείτε σε λίγο με τη μεγάλη παρέμβαση που έγινε σε αυτό το παιδικό σταθμό. Θα προχωρήσουμε και σε άλλες παρεμβάσεις. Έχουμε φέρει και παιχνίδια για να εξοπλίσουμε τους αύριους χώρους. Αναμένουμε την αύξηση του Πάτρι για να δούμε τη γιορτούλα και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι να δούμε το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές σε όλους τους γονείς να χαίρονται τα παιδάκια τους με υγεία και αγάπη στα σπίτια όλων. Καλημέρα σας πρώτα απ' όλα. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Μπράβο. Θα πούμε τα κάλαντα που λέμε για τον Λάζαρο, το φίλο του Χριστούλη. Και αυτά εδώ τα βάγια, αυτά λέγονται βάγια. Είναι φοίνικες δηλαδή, βάγια. Και η εβδομάδα αυτή είναι η βαγιανή εβδομάδα. Σας τα έχουν πει και οι δασκάλες σας εδώ πέρα. Ποια Κυριακή, το Βαγιόν. Το Βαγιόν. Ωραία. Η Κυριακή αυτή, παιδάκια μου, είναι η Κυριακή το Βαγιόν, το Βαΐον που λέμε. Και τρώμε ψαράκι, κυρία. Και την άλλη Κυριακή. Τρώμε το κόκκινο νταρνί. Θα πούμε και κότικα. Τρώμε το κόκκινο νταρνί. Το νοβελία που βάζουμε στη σούβλα ή που το βάζουμε στο φούρνο εδώ. Είσαι Λάζαρε, που είναι η φωνή σου, που σε γύρευε η Μάρθα η αδερφή σου. Ήμουνα στη γη χωμένος, κι από τους νεκρούς και πεχασμένος. Βάγια το Βαγιό, τρώνε ψάρι και κολλιό, και την άλλη Κυριακή τρών το κόκκινο ταρνί με στην κούπα τη χρυσή. Δώστε μου λίγο νεράκι να ξεπλύνω της καρδιάς μου το φαρμάκι. Βάγια το Βαγιό, τρώνε ψάρι και κολλιό, και την άλλη Κυριακή τρώμε το κόκκινο ταρνί με στην κούπα τη χρυσή. Μπράβο παιδιά, μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και του χρόνου. Λοιπόν, από τα βάγια δηλαδή τους φοίνικες, όταν ο Χριστούλης έμπαινε στην πόλη της Ιερουσαλήμ την Κυριακή εκείνη, τα παιδάκια σαν και εσάς και πιο μεγάλα και άνθρωποι μεγάλοι
κρατούσανε, να, αυτά, τα βάγια και τις κέλιες. Και ενώ περνούσε ο Χριστούλης πάνω στο γαδουράκι, τα ξάπλωναν τα ημάτια τους, τα ρούχα τους και τα βάγια. Γιατί στην πίστη, στην εκκλησία, παίρνουμε φυτά, τα οποία μας διευκολύνουν στην λατρεία. Όπως είναι ο βασιλικός στον κάθε μαγιασμό, όπως είναι η λίτσα, όπως είναι ο δίωσμος, το δίωσμο που λέμε, και τα βάγια για το Λάζαρο. Λοιπόν, έχουμε το στους τόπους μας και εδώ στο Τηλί, ακούστε παιδάκια, το ωραίο έθιμο να κάνουμε από τα φυλλαράκια. Αυτά είναι τα φυλλαράκια του δέντρου της βαγιάς. Είναι φυλλαράκια αυτά. Δέστε τα τι ωραία που είναι. Θα κάνουμε σταυρό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, το φύλλο το κόβουμε, ορίστε. Κόψαμε ένα φύλλο. Παίρνουμε το ψαλιδάκι αυτό εδώ. Κόβουμε αυτό εδώ πέρα, είναι άχρηστο, το κόβουμε. Και δέστε τώρα, αυτό το φυλλαράκι ανοίγει και γίνονται δύο κομματάκια. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Είναι η βασική πέτρα που λέμε, έτσι λέγεται αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα δέσιμο, δέσε το, δεν χαλάει. Εντάξει, από εδώ και έπειτα είναι εύκολο να κάνουμε ένα σταυρουδάκι. Είναι μικρούλι σαν και εσάς αυτό. Επίτε το έκανα μικρό, είναι σαν και εσάς. Δέστε το, σχηματίζεται ο σταυρός. Αυτό είναι ένας απλός σταυρουλάκι. Να το.